Γεια σας, γεια σας, καλώς ήρθατε πίσω στο κανάλι μου, Vasia Crazy Kitchen. Τι μου κάνετε και πώς είστε? Σήμερα θα σας φτιάξω μία πατατόπιτα που ονειρού σε 5 λεπτά, χωρίς φύλλα, χωρίς φωλιάτες. Θα πάθετε πλάκα, είναι τόσο κρισπή, είναι τόσο νόστιμη. Την τρως και σαν συνοδευτικό, την τρως και σαν σνακ, να την πάρεις στο γραφείο σου ή να τη δώσετε στα αστέρια σας στο σχολείο σας. Πριν αρχίσουμε αυτήν τη μαγική πατατόπιτα που δεν την έχετε δει ποτέ και πουθενά, να σας ευχαριστήσω που κάθε μέρα έρχεστε στο αρωματοπωλείο μας Secrets Parfum, όμορφο Κλησιάς 8 στην Καλογρέζα, στη Νέα Ιωνία. Αν θες αρώματα με ποιότητα, ένταση, διάρκεια, έξτρα ενισχυσμένα, όντε Parfum Plus Plus και αρώματα που δεν βρίσκεις εύκολα σε άλλα αρωματοπωλεία. Τι να πούμε για το Coromandel, να πούμε για το Black Phantom, να πούμε για το Angel Share και για πολλά πολλά άλλα. Όλες οι παραγγελίες γίνονται μέσω τηλεφώνων ή μέσω του site ή μέσω των σελίδων και στέλνουμε σε όλη την Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη. Πάμε τώρα να δούμε τι μαγική πατατόπιτα θα σας κάνω. Λοιπόν, όλα τα υλικά πάντα είναι κάτω στο κουτί περιγραφής, στην καρτέλα που πέφτει μέσα στο βίντεο. Λοιπόν, έχω πλύνει τις πατάτες μου, τις έχω τρίψει στο τρίφτη, στη χοντρή πλευρά και τις έχω ξεβγάλει τρεις φορές για να μην μυρίζει πατάτα. Τώρα τι κάνω, τι μαγικά θα κάνω. Θα βάλουμε σκόρδο σκόνη, του πάει πάρα πολύ παιδιά. Αλάτι και πιπέρι. Δεν βάζω πολύ αλάτι γιατί έχουμε και τυράκια. Πάπρικα καπνιστή. Θα τρελαθείτε, θα είναι το σνακ που θα φτιάχνετε συνέχεια γιατί είναι πατατόπιτα κρίσπι. Είναι κάτι σαν πίτα αλλά δεν είναι πίτα. Θα βάλουμε ελαιόλαδο. Τι μου κάνετε, πώς είστε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είδα ότι τα πουράκια του έρωτα, τα γλυκά του έρωτα σας τρελάνανε. Πιστεύω ότι θα γίνει η καθημερινή σας λατρεία και προσπαθούμε να φτιάχνουμε ωραίες συνταγές, εύκολες και γρήγορες. Οπότε, έχω πλύνει τις πατάτες μου, τις έχω τρίψει στη χοντρή πλευρά του τρίφτη, τις έχω ξεβγάλει τρεις φορές σε νερό για να μην μυρίζει η πατάτα, λαδάκι, σκόρδο σκόνη, πάπρικα καπνιστή, αλάτι, πιπέρι. Λοιπόν, θα βάλω νεράκι, όλα τα υλικά σας είπα που τα βρίσκετε. Και θα ανακατέψω τώρα πρώτα αυτά και θα δείτε στη συνέχεια και τα υπόλοιπα υλικά. Έχω ανάψει τον φούρνο μου στους 200 μαζί με το ταψί της κουζίνας να καίει, γιατί όταν ρίξω την πατατόπιτα μου θέλω να έχει κάψει το ταψί και να βάλω και λίγο βούτυρο να μου σχοβολήσει παιδιά αυτή η πατατόπιτα. Λοιπόν, ανακατεύουμε αυτά τα υλικά. Είναι τραγανή, λεπτή και φανταστική. Λοιπόν, αφού ανακάτεψα αυτά, για να γίνει σαν χυλός τώρα παιδιά, θα βάλω κεφαλοτήρι πικάντικο, ελληνικό. Είναι λίγο ακριβό, αλλά παιδιά είναι καταπληκτικό μέσα στην πατατόπιτα. Και μετά θα βάλουμε και παρμεζάνα. Ανακάτεμα πάρα πολύ καλό. Και θα ρίξω τώρα και το αλευράκι μου να γίνει λίγο σαν χυλός. Αφού έβαλα το ταψί μου 10 λεπτά στους 250 να κάψει, βάζω το βούτυρο τώρα. Βλέπετε πως λιώνει το βούτυρο, για να ρίξω και το μείγμα τώρα της πατατόπιτας. Παιδιά θα σας τρελάνει, είναι φανταστική. Λοιπόν, βάζουμε εδώ πέρα τώρα να λιώσει παντού το βούτυρο. Από κάτω θα βάλω λίγη φρυγανίτσα για να είναι κρίσπη η πατατόπιτά μας και να κάνει κρατς. Και θα δείτε στη συνέχεια. Όλα τα υλικά τα βρίσκετε πάντα από κάτω στο κουτί περιγραφής και στην καρτέλα που πέφτει μέσα στο βίντεο. Να έρθετε και στην Τρελοκουζίνα, στο Facebook, στη σελιδάρα μας, την αληθινή, την ωραία που κάθε μέρα κάνουμε live και διάφορα και περνάμε πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, τώρα θα ρίξω λίγο φρυγανιά τριμμένη. Βούτυρο, παρακαλώ, μόνο αγελάδος. Μη μου βάλετε βιτάμ, θέλω αγελάδος. Αχ! Αχ, Παναγία μου! Λοιπόν, τώρα έχω, εδώ πέρα κοιτάξτε, τι μαγιά θα σας κάνω. Έχω τσιγαρίσει λίγο μπέικον ψιλοκομμένο. Θα μπει και από κάτω και από πάνω από την πιτούλα μας. Εδώ μου πέσε, δεν πειράζει. Λοιπόν,
Το βλέπετε. Να πάει παντού το μπέικον. Όχι πάρα πολύ, ίσα ίσα για την νοστιμιά. Παιδιά, τρελαίνομαι. Την έβγαλα αυτή τη συνταγή πριν λίγες μέρες και λέω θα τη δείξω στα τρελοκουζινάκια μου. Λοιπόν, πάμε τώρα να ρίξουμε το φανταστικό μείγμα της πατατόπιτας. Να πάει παντού. Πολύ λίγο, γιατί θα πέσει και πάλι λίγο βουτυράκι. Πραγματικά νομίζω, παιδιά, ότι θα τρελαθείτε, θα τη φτιάχνετε συνέχεια. Είναι δική μου εμπνεύσεως και ήθελα να σας κάνω κάτι διαφορετικό. Και οι πατατόπιτες πάντα σας αρέσουνε. Λοιπόν, πάμε τώρα να βάλουμε πάλι μπέικον. Παιδιά, εγώ ξέρετε ότι λατρεύω μπέικον, είμαι θυσμένη στο μπέικον, αλλά εδώ πέρα έγινε πολύ ωραίο, γιατί εγώ το πέρασα από το τηγάνι και γίνεται ακόμα πιο νόστιμο μέσα στη συνταγή. Λοιπόν, θα κάνουμε τώρα εδώ πέρα να πατηθεί λίγο μέσα το μπέικον. Οπότε είμαστε έτοιμοι εδώ πέρα. Θα ξαναβάλω βουτυράκι, είπα αγελάδος, για να μοσχομυρίσει. Παιδιά, το σκόρδο τώρα εδώ πέρα με το μπέικον είναι το κάτι άλλο. Δεν υπάρχει. Λοιπόν, λίγο βουτυράκι ακόμα. Και για να γίνει ακόμα πιο κρίσπη αυτή η φανταστική συνταγή, η εύκολη, θα βάλουμε τώρα από πάνω λίγο ακόμα φρυγανιά τριμμένη και ένα τελευταίο υλικό. Και τώρα το άλλο υλικό που τρελαίνει αυτή τη συνταγή είναι flakes παρμεζάνα, όχι τριμμένη, flakes. Θα την ψήσω περίπου 40 με 45 λεπτά, γύρω στους 180 με 200 στον αέρα πάνω κάτω, αλλιώς όπως ψήνετε τις πίτες σας, και θα τα πούμε σε 45 λεπτάκια. Μετά από 45-50 λεπτά η πίτα του ονείρου είναι έτοιμη, η πίτα η πατατόπιτα που θα γίνει το καλύτερο σνακ να συνοδεύει στις δουλειές και στα σχολεία. Μοσχομυρίζει το σκόρδο, το βούτυρο αγελάδος, το μπέικον και η παρμεζάνα. Είναι, παιδιά, μία πίτα ασυνήθιστη, αλλά θα τη λατρέψετε. Όλα τα υλικά τα βρίσκετε πάντα κάτω στο κουτί περιγραφής που λέμε, πατήστε τα υλικά εδώ και φυσικά στην καρτέλα που πέφτει μέσα στο βίντεο. Είναι απερίγραπτη η νοστιμιά, νομίζω ότι θα τη λατρέψετε. Θέλω να μου πείτε αν σας άρεσε η ιδέα μου και να τη φτιάξετε όλοι, να με πλημμυρίσετε με σχόλια όπως κάνετε σε κάθε μου βίντεο. Εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο με την επόμενη συνταγάρα. I love you!